Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν και πάλι μετά από μια διακοπή ενός 24ωρου ανήμερα του Πάσχα και από το πρωί πολίτες προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Ήδη κλείνουν ραντεβού και εμβολιάζονται 2,2 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 30 έως 44 χρόνων, ενώ το Μεγάλο Σάββατο απέκτησαν πρόσβαση στο εμβόλιο επιπλέον 810.000 άτομα 45 έως 49 χρόνων. Με μια ημέρα κενό λόγω του Πάσχα συνεχίζονται από το πρωί μαζικοί εμβολιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Οι ηλικιακές ομάδες που άνοιξε από την προηγούμενη εβδομάδα το εμβόλιο έσπευσαν να κάνουν το εμβόλιο για να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Στόχος είναι η επίτευξη του τείχους ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό από το 80% του πληθυσμού, ώστε όπως λένε οι ειδικοί να μην είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Υπολογίζουμε να έχουμε μία σχετική ανοσία τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου στο 50%, οπότε για να πάμε στο 80% θα περίπου τελειώνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Τότε είναι η ασφάλεια που θα έχουμε όλοι μας για να πετάξουμε τις μάσκες. Ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ελευθερία. Το ότι μπορούν δύο άνθρωποι που έχουν κάνει το εμβόλιο και είναι σε έναν ανοιχτό χώρο να βγάλουν τις μάσκες, βεβαίως. Σημαντική όθηση στην επίσπευση των εμβολιασμών αναμένεται να δώσουν τα εμβολιαστικά κέντρα που θα λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα σε δύο βάρδιες, από τις 7 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών. 30-39, ναι. Μόλις κάνετε το εμβόλιο της Αστραζένεκα. Το Αστραζένεκα, ναι, όλα καλά. Σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης Ελευθερία είναι και το άνοιγμα της πλατφόρμας για όλους τους πολίτες από 18 ετών και άνω, κάτι που αναμένεται να συμβεί από τον Ιούνιο και μετά. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Μελίσσια επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Υγείας και συνομίλησε με τον πρώτο ηλικιωμένο που εμβολιάστηκε στη χώρα. Ο πρώτος που εμβολιάστηκε. Και δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Δεν μας σώζει άλλο τίποτα. Άλλο το εμβόλιο δεν μας σώζει. Προβληματισμό προκαλούν στους ειδικούς τα κρούσματα ειδικής μετάλλαξης, όπως λέει ο καθηγητής πνευμονολογίας Νικόλαος Τζανάκης, χωρίς όμως να ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν έχουμε πολλές γνώσεις για το τι κάνει το ειδικό στέλεχος, εάν μεταδίδεται περισσότερο, αν είναι πιο θανατηφόρο, πιο τοξικό. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι τουλάχιστον δεν μεταδίδεται περισσότερο από την βρετανική μετάλλαξη. Την ίδια ώρα, μετά το πράσινο φως της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, όλα τα σχολεία ανοίγουν σε μία εβδομάδα με όπλο τα self-test.